Καλά-καλά δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί το test του stay στα σχολεία και το Υπουργείο Υγείας προχώρησε με διαφοροποίησεις. Τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια δεν θα μεταβαίνουν στοχευμένα κινητές μονάδες όταν δηλώνονται μαθητές σε στενές επαφές. Αλλά ήδη οι μαθητές συνοδευόμενοι από τους γονείς τους θα επισκέπτονται σχολεία τα οποία καθορίστηκαν ως κέντρα ελέγχου για να διενεργούν τεστ κάθε πρωί. Σχολεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται από η ώρα 7 το πρωί μέχρι η ώρα 8 για να μπορούν οι γονείς να πάρουν το παιδί τους, να κάνει το τεστ και από εκεί και πέρα να το πάρουν στο σχολείο τους που θα είναι κάποιο ή το ίδιο σχολείο ή κάποιο γειτονικό σχολείο. Όπως που γίνεται αυτό είναι και πάλι για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα που προέκυψε με τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην επιτήρηση των παιδιών. Θα είναι κάτι έτσι θετικό για να μην επιβαρυνθούν τα σχολεία μας με το θέμα της επίβλεψης. Έχουν καθοριστεί 148 σχολεία παγκύπρια ως κέντρα ελέγχου. Οι μαθητές της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης που διαμένουν σε απομακρυσμένες ή ορεινές κοινότητες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τα σημεία δειγματοληψίας που θα επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες. Για παράδειγμα, αν ο Στρόβολος έχει 5 δημοτικά σχολεία, ναι, στα 3 θα υπάρχουν οι κινητές μονάδες εκεί, θα έχουν στενές επαφές, θα πηγαίνουν οι γονείς θα μεταφέρουν τα παιδιά τους σε αυτά τα σημεία ελέγχου, θα υποβάλλονται σε εξέταση υπό την επιτήρηση των γονείων και στη συνέχεια, αν το παιδί είναι θετικό, τότε θα μεταφέρεται για στη σχολική του μονάδα. Το όλο θέμα τέθηκε στο επίκεντρο χωριστών συναντήσεων που είχε ο Υπουργός Υγείας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις μέσης εκπαίδευσης, οι οποίες έλαβαν διαβεβαιώσεις πως δεν θα έχουν εμπλοκή στην διαδικασία εφαρμογής του μέτρου, κάτι που τους άφησε ικανοποιημένους. Διαφορετικό είναι ωστόσο το κλίμα που επικρατεί στους οργανωμένους γονείς, οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν ήδη το μέτρο. Το να τρέχει ένας γονιός στους δρόμους το πρωί με πρόβλημα στην κίνηση μέσα στους δρόμους, με την απώλεια εργασίμου χρόνου από τη δουλειά του, είναι τα υπόλοιπα προβλήματα που δημιουργούνται, θεωρούμε ότι πλέον είναι άσκοπο. Εφόσον είναι προαιρετικό, αν τους δυσκολεύει μπορούν να παραμένουν στο σπίτι τα παιδιά, εξάλλου η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, εξάλλου έχουμε επενδύσει ως κράτος αρκετά λεφτά για την υβριδική εκπαίδευση, καιρός είναι να εφαρμοστεί καθολικά. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 3 το απόγευμα οι Υπουργοί Υγείας και Παιδείας θα έχουν εκ νέου συνάντηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις αλλά και τους οργανωμένους γονείς για αξιολόγηση του Test to Stay.